Με τις πρώτες γένες να έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για το πλαφόν όπου θα διαμορφωθούν οι τιμές στο πρόβιο και στο γίδινο γάλα για τη νέα σεζόν έχουν ήδη αρχίσει. Η άνοδος στην τιμή θεωρείται δεδομένη από τους κτηνοτρόφους. Από την άλλη, οι τυροκόμοι δηλώνουν ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής έχει πλήξει και την βιομηχανία εκτός από τους παραγωγούς. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες τόσο για τους κτηνοτρόφους όσο και για τους τυροκόμους. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα όσον αφορά τι τιμέ, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τι οτροφέ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη από τον προηγούμενο μήνα η συνάντηση των κτηνοτρόφων στη Λάρισα έθεσε τον πύχη βιωσιμότητα στα 1,80 ευρώ ανα κιλό. Υποστηρίζοντα ότι το κόστο παραγωγή αυτή την περίοδο βρίσκεται στα 1,65 ευρώ ανα κιλό. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα και το αμέσω επόμενο του Σεπτέμβριου είναι περίπου το χρονικό διάστημα που ξεκινάνε οι συζητήσει ανάμεσα στου κτηνοτρόφου ε, και στου ε, τύρε για τη διαμόρφωση των νέων τιμών. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα που βλέπουμε, αλλά όλα αυτά για την αισιοδοξία τη ελληνική κτηνοτροφία θα εξαρτηθεί και από τι ζωοτροφέ. Για πτωτική τάση στι εξαγωγέ φέτα κάνουν λόγο γνωστέ γαλακτοβιομηχανίε, προσθέτοντα ότι όλα τα δεδομένα θα εκτιμηθούν τον Οκτώβριο για να κλείσουν τα συμβόλαια τη νέα σεζόν.